Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και το απειθήτα και το χώρο αυτό και το Προεδρείο. Να δώσουμε και τα συγχαρητήριά μας για την άρτια διοργάνωση. Ε, σήμερα θα σας μιλήσουμε, μαζί με την Αθηνά την Κεσίδου σκέφτηκαμε αυτό το θέμα, γιατί μας προβληματίζει ως καταλογογράφους. Ε, το θέμα των δίγλωσσων θεματικών επικεφαλήτων στον κατάλογο μας αρχικά και στους καταλόγους γενικά των ελληνικών ακαδημαϊκών βουλευτικών επειδή εμείς δεν ανήκουμε στο σχήμα του ΕΛΣΑ, ως κατάλογος, συχνά αναρωτιόμαστε αν βαδίζουμε στον σωστό δρόμο και θέλαμε να δούμε τι κάνουν και οι υπόλοιπε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, αν ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές με εμάς. Και θεωρούμε ότι δεν είναι και κακό κάπου, κάπου, κάπου να γυρνάμε πίσω και να αναρωτιόμαστε αν κάνουμε κάτι σωστά ή αν πρέπει να το αλλάξουμε. Ε, σε αυτή την εισήγηση, ως δίκλωση θεματικές επικεφαλίδες, εννοούμε τις αγγλικές και ελληνικές θεματικές επικεφαλίδες που βλέπουμε σε μια βιβλιογραφική εγγραφή. Οπότε θα έλεγα ότι λίγο από επαγγελματική διαστροφή οι δυο μας σκεφτήκαμε αυτό το θέμα, γιατί αυτές τις συζητήσεις κάνουμε μεταξύ μας και θα σας μιλήσουμε σήμερα και για τη μετάφραση των θεματικών επικεφαλίδων από τα αγγλικά στα ελληνικά. Ε, θα μιλήσουμε για φυσική γλώσσα και ανεστραμένη γλώσσα στους καταλόγους μας για τη χρήση της έμφυλης γλώσσας, την έμφυλη διάσταση στις θεματικές επικεφαλίδες και φυσικά από το πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη τους καταλόγους μας και τις θεματικές επικεφαλίδες. Θα ξεκινήσω ε, με μια εισαγωγή στις θεματικές επικεφαλίδες της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Αυτές είναι που χρησιμοποιούμε νομίζω όλοι στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι ένα αγγλόφωνο εργαλείο που χρησιμοποιούμε. Είναι ένα εισαγόμενο εργαλείο από την Αμερική, από τι Ηνωμένε Πολιτείε, το οποίο εισάγουμε στου καταλόγου μα και κάποιε φορέ αποφασίζουμε να το μεταφράσουμε και στα ελληνικά. με διάφορου τρόπου, από λεξικά, από τη βιβλιογραφία κτλ. Έχω στη δεύτερη γραμμή, όπω βλέπετε κάτω, για όσου δεν γνωρίζουν την θεματική επικεφαλίδα, το Mars Exploration Rover Mission, σε παρένθεση US, που είναι μια θεματική επικεφαλίδα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου για την εξερεύνηση του πλανήτη Άρη με την αποστολή ε, του Ρόβερ. Mm. Το θέμα της μετάφρασης ή όχι, αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιούμε ως εργαλείο στις, στις βιβλιογραφικές εγγραφές μας. Αποφασίζουμε να μεταφράσουμε θεματικές επικεφαλίδες, διότι το κοινό που εξυπηρετούμε, οι φοιτητέ, η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι φοιτήτριέ μας, μιλάνε ελληνικά. Οπότε αυτούς πρέπει να σκεφτόμαστε ε, όταν κάνουμε τη δουλειά μας μιλανε ελληνικα οποτε αυτου πρεπει να σκεφτομαστε οταν κανουμε τη δουλεια μας βοηθάει η μετάφραση το να έχουμε κάτι στα ελληνικά ή είναι πια σε επίπεδο οι γνώσει τους που να καταλαβαίνουν τα πάντα στα αγγλικά, οπότε κάνουμε τζάμπα κόπου. Ένα πρόβλημα που υπάρχει στη μετάφραση των θεματικών επικεφαλίδων είναι όταν αγοράζουμε κάτι πολύ καινούριο, το οποίο μπορεί να κατεβάσουμε μια βιβλιογραφική εγγραφή με τα τη από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου και να έχει πολύ καινούριου όρου. Οπότε δεν μπορούμε και να μεταφράσουμε αυτού του όρου στα ελληνικά αμέσω, διότι δεν υπάρχει βιβλιογραφία στα ελληνικά, είναι πάρα πολύ ε, και δεν υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία που να υποστηρίζει μια καλή μετάφραση. Οπότε υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τον όρο μόνο στα αγγλικά σε μια εγγραφή. Ε, μετά έχω, εμείς αντιμετωπίζουμε το ερώτημα, σε ποιες βιβλιογραφικές εγγραφές κάνουμε μετάφραση, σε όλες εμείς ας πούμε, στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας μεταφράζουμε μόνο στις ελληνικές, στα, στους ελληνικούς πόρους. ό,τι βιβλίο είναι αγγλικό, δεν υπάρχει θεματική επικεφαλίδα μεταφρασμένη στα ελληνικά. το θέμα της φυσικής ή αναστραμμένης γλώσσας. Οι θεματικές επικεφαλίδες της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου έχουν τους δικούς τους κανόνες, χρησιμοποιούν άλλοτε φυσική γλώσσα και σε κάποιες περιπτώσεις αναστραμμένη. Αυτό το χρησιμοποιούμε και στη μετάφραση των θεματικών επικεφαλήνων. Έχει νόημα να το χρησιμοποιούμε, και έτσι και πώς μας βοηθάει η αναστραμμένη γλώσσα. Δηλαδή, μπορεί να σκεφτεί κανείς την περίπτωση του browse, όταν κάνει κάποιο browse να έχει όλους τους όρους κοντά για να μπορεί να του αναζητήσει από εκεί. Δύο παραδείγματα σας έχω στην διαφάνεια, στο κάτω μέρος. Από φυσική γλώσσα είναι το Communism and Culture και από ανεστραμμένη γλώσσα το Authors, Algerian, Αλγερινή συγγραφή, έτσι θα το λέγαμε στη φυσική γλώσσα. Στην ανεστραμμένη όμως χρησιμοποιούμε το Authors, Algerian και παρακάτω μπορεί να βρέσκαμε το American, Αμερικανού συγγραφείς, Βρετανού κτλ. Για να κάνουμε αυτή την αναζήτηση που πραγματοποιήσαμε βάλαμε κάποια κριτήρια. Ε, αποφασίσαμε να ψάξουμε στους καταλόγους των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών για πρόσφατες βιβλιογραφικές εγγραφές. Γιατί αυτό. Θέλαμε κάτι που να έχει καταλογογραφηθεί μέσα στο 2023 ή ό,τι πιο πρόσφατο. Διότι οι πρακτικέ των βιβλιοθήκων αλλάζουν. Δεν χρησιμοποιούμε πάντα την ίδια πρακτική. Δηλαδή, πέρυσι μπορεί να είχαμε αυτή την πρακτική, να χρησιμοποιούμε μόνο αγγλικέ θεματικέ επικεφαλίδε και φέτο αποφασίσαμε κάτι άλλο. Να αλλάξαμε την πρακτική. Αυτό είναι φυσικό, ούτε σωστό, ούτε λάθο. Ε, οπότε θέλαμε κάτι πιο πρόσφατο για να δούμε πού είμαστε φέτος. Από την αναζήτησή μας περιορίσαμε τις βιβλιογραφικές εγγραφές στους καταλόγους, δεν ψάξαμε δηλαδή σε αποθετήρια ή άλλες πηγές, και ψάξαμε σε ελληνικούς πόρους ε, και κυρίως βιβλία έντυπο υλικό, είτε μεταφρασμένο είτε πρωτότυπο. Ε, ψάξαμε με τις λέξεις κλειδιά πεδίο ή την Ελλάδα, ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα βρούμε πίσω βιβλιογραφικέ εγγραφέ ε, που να είναι στα ελληνικά. Πόληση. Ωραία, και εδώ σας έχω έναν πίνακα πρακτικά λίγο το τι βρήκαμε. Έχουμε χωρίσει τέσσερις κατηγορίες των θεματικών επικεφαλίδων, έτσι όπως το σκεφτήκαμε. Ε, βάλαμε μια κατηγορία ποιε βιβλιοθήκε, ποιοι κατάλογοι έχουν μόνο αγγλικές θεματικές επικεφαλίδες, ποιε έχουν ελληνικές θεματικές επικεφαλίδες, ποιε χρησιμοποιούν δίγλωσε, δηλαδή και αγγλικές και ελληνικές σε μία εγγραφή, και ποιε περιπτώσει εμεί θεωρήσαμε μεικτέ, δηλαδή δεν μπορούσαμε να εντάξουμε σε κάποια από τι τρει παραπάνω κατηγορίε. Δηλαδή, μόνο αγγλικές θεματικέ ή μόνο ελληνικέ, οι δίγλωσες. Ε, καταλαβαίνω ότι κάποιε περιπτώσει που μπορεί να βρήκαμε να μην είναι οι τυπικέ κάθε βιβλιοθήκη. Γι' αυτό διότι κάποιε φορέ κάνουν καταλογογράφηση κάποια άτομα που μπορεί να είναι άτομα που κάνουν πρακτική άσκηση σε έναν κατάλογο ή κάποιε φορέ, όπω σα είπα, ένα όρο να μην έχει μεταφραστεί ακόμα σωστά στα ελληνικά, να μην έχει καθιερωθεί, επειδή είναι πολύ πρόσφατο. Οπότε αυτό το παράδειγμα που μπορεί να βρήκαμε να μην είναι χαρακτηριστικό τη βιβλιοθήκη. Στην πρώτη κατηγορία με τι μεικτέ περιπτώσει, Εντάξαμε τον κατάλογο του Απιθύτα, του ΔΥΠΑΕ, το ΕΚΠΑ, το Μετσόβιο, το Ιόνιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονία, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλία και το Χαροκόπιο. Στου καταλόγου που βρήκαμε να έχουν δίγλωσε θεματικέ επικεφαλίδε στι ελληνικέ πηγέ, όπω κάνουμε εμεί δηλαδή, ε, εντάξαμε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημοκρίτιο, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το ΠΑΔΑ, Πανεπιστημίο Πολιένα, το Πανεπιστήμιο Κρήτη, το δικό μα φυσικά, Πανεπιστήμιο Πυραιό, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πάνδιο και το Πολυτεχνείο Κρήτη. Στι περιπτώσει που βρήκαμε ε, εγγραφέ μόνο με ελληνικέ θεματικέ επικεφαλίδε είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Παντρών και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Τέλο, ένας ένα κατάλογο που χρησιμοποιεί μόνο αγγλικέ θεματικέ επικεφαλίδε είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εδώ έχω ένα παράδειγμα από βιβλιογραφική εγγραφή. Είναι από τον κατάλογο του Απιθήτα, μια και μα φιλοξενεί κιόλα. Εδώ έχουμε δίπλα από τα θέματα. Βλέπετε συμπεριληπτική εκπαίδευση και παιδιά με αναπηρία εκπαίδευση. Είναι ένα παράδειγμα από ελληνικέ ελληνικές θεματικέ επικεφαλίδε. στο δεύτερο παράδειγμα είναι πίσω. Βλέπετε στη μορφή Mark 21 τα θέματα. 650, στο πεδίο 650 και με δίκτυ 0, έχουμε την α, θεματική επικεφαλίδα από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, Coalition Governance Greece, και στο πεδίο με 6.50 και κωδικο, ε, υποπεδίο 4, Έχω, δίκτυ 4, συγγνώμη, έχουμε τα, την ελληνική μετάφραση, θα λέγαμε, των α, θεματικών επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Ε, να περάσω τώρα στο θέμα της φυσικής γλώσσας και των ανεστραμμένων όρων που μας προβληματίζει, γιατί κάποιες φορές χρησιμοποιούμε κάποιε θεματικέ επικεφαλίδε, όπω σα είπα, και δεν μα φαίνονται τόσο φυσικέ και δεν αμφιβάλλουμε δηλαδή αν εξυπηρετείται η κοινότητά μα. Έχω κάποια παραδείγματα που βρήκα από καταλόγου και από τον ενιαίο κατάλογο βιβλιοθηκών, από τον Ιλσά και από τον δικό μα, για να δούμε λίγο ε, τι γίνεται. Έχουμε για παράδειγμα στα αριστερά το Information Visualization, το οποίο είναι σε φυσική γλώσσα, είναι μια θεματική επικεφαλή σε φυσική γλώσσα. Πώς το έχουμε μεταφράσει στους ελληνικούς κατάλογους. Έχουμε βρει τους όρους απεικόνηση πληροφοριών, το οποίο είναι και αυτό η μετάφραση σε φυσική γλώσσα, οπτικοποίηση πληροφοριών, οπτικοποίηση πληροφορίας, αυτή η θεματική επικεφαλίδα χρησιμοποιείται και από τον ενιαίο κατάλογο. Είναι αυτή που χρησιμοποιούμε και εμείς στον κατάλογο μας στο PAMAC. Εδώ παρατηρούμε ότι έχουμε μεταφράσει στον ενικό αριθμό. Διατηρούμε το information, τον ενικό αριθμό από τον information. Άλλο παράδειγμα είναι το algebra, linear. Η ελληνική μετάφραση στους καταλόγους είναι algebra, γραμμική ή algebra, γραμμικές στον πληθυντικό αριθμό ε, ή γραμμική algebra. Εδώ έχει ενδιαφέρον διότι δεν τηρείται η algebra γραμμικες στον πληθυντικο αριθμο η γραμμικη algebra μορφή της αγγλικής θεματικής επικεφαλίδας, αλλά έχουμε φυσική γλώσσα. Ε, και υπάρχει και όρο άλγευρα ακόμα γραμμική που χρησιμοποιούμε και εμεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Εδώ σημειώνουμε ότι χάνουμε τον πληθυντικό αριθμό από την πρωτότυπη θεματική επικεφαλίδα. Άλλο παράδειγμα είναι το privacy, right of. Πώ μεταφράζεται στα ελληνικά, είναι το δικαίωμα ιδιωτική ζωή. Φυσική γλώσσα στη μετάφραση. Ε, άλλο, άλλη μετάφραση είναι ιδιωτική ζωή, κόμμα, δικαίωμα στην. Άλλη μετάφραση, ιδιωτικότητα, κόμμα, δικαιώτης. Άλλη μετάφραση είναι αυτή που έχουμε εμείς, ιδιωτικού βίου, κόμμα, δικαίωμά Αυτό λίγο εμάς μας προβληματίζει αν όντω εξυπηρετεί το χρήστη, γι' αυτό είναι και μια ευκαιρία να συζητήσουμε και όλοι μαζί, αν θέλετε, και στο διάλειμμα ή αργότερα, ε, αν, βαζι, αν, βαδίζουμε στο σωστό δρόμο ή ε, αν πρέπει να αλλάξει κάτι. Άλλο παράδειγμα που βρήκαμε είναι το computer crimes, είναι τα εγκλήματα πληροφορικής, όπως βρήκαμε μεταφρασμένα, ή τα ηλεκτρονικά εγκλήματα, τα πληροφορικά εγκλήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Εδώ βλέπετε ότι το χρησιμοποιούμε ελεύθερη μετάφραση σε φυσική γλώσσα προφανώ. Και τελευταίο παράδειγμα είναι το Economics Mathematical, που είναι η Οικονομική κόμμα Μαθηματική, ε, αντίστοιχα με την Αγγλική θεματική επικεφαλίδα. Και τα Οικονομικά Μαθηματικά, φυσική γλώσσα εδώ, σε αντίθεση με την πρωτότυπη θεματική επικεφαλίδα, που χρησιμοποιείται στον ενιαίο κατάλογο των βιβλιοθήκων και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θέξουμε και ίσως πρέπει να μας απασχολήσει, ίσως όχι, είναι η χρήση έμφυλης γλώσσας στους καταλόγους των βιβλιοθήκων και στις θεματικές επικεφαλίδες μας. Από το 2018 και έπειτα που έχει εκδοθεί ο οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στη διοικητικά έγγραφα για να καταπολεμήσουμε το σεξισμό στην δημόσια γλώσσα, ε, το κράτος έχει αποφασίσει να χρησιμοποιεί τη θηλυκοποίηση των ουσιαστικών, αντωνυμιών και τα λοιπά, στο δημόσιο λόγο, στο γραπτό λόγο. Ερώτημα είναι αν πρέπει να κάνουμε το ίδιο και στους καταλόγους των βιβλιοθήκων, όπου υπάρχουν θεματικές επικεφαλίδες ή οτιδήποτε ε, γραπτό. Μία άλλη πρακτική που δεν χρησιμοποιείται από το ελληνικό κράτος, είναι ένας οδηγός που έχει εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό το 2018, που προτείνει την ουδετερότητα, την ουδέτερη ως προς το φύλλο γλώσσα. Εδώ είναι μια άλλη πρακτική, την οποία δεν έχουμε ενστερνιστεί ως κράτος, να μην χρησιμοποιούμε δηλαδή στο λόγο μας ούτε το αρσενικό, ούτε το φιλικό γένος. Να πηγαίνουμε να προτιμούμε ε, το ουδέτερο. Δηλαδή, αντί να λέμε φοιτητές ή φοιτήτρε, να λέμε η φοιτητριε να κοινότητα, η φοιτητική κοινότητα. Πέντε λεπτά. Okay. Παράδειγμα τώρα, από... Καταλόγους, για να δούμε την χρήση έμφυλης γλώσσα, αν υπάρχει ή όχι. Ε, έχουμε εδώ ένα βιβλίο που μιλάει για την ψυχολογία της υπεροχής στον αθλητισμό. Δεν λέει για γυναίκες, δεν λέει για άντρες. Ποιες θεματικές επικεφαλίδες χρησιμοποιούμε. Στην τελευταία γραμμή θα δείτε sports, psychological aspects, αθλήματα, ψυχολογική θεώρηση είναι μεταφρασμένα. Και για να δώσουμε το ποιοι άνθρωποι, ποιο επάγγελμα ασχολείται με αυτό το βιβλίο, είναι athletes, psychology, το οποίο στα, α, στα αγγλικά δεν δηλώνει το φύλλο. Άθλητς μπορεί να είναι γυναίκα ή άντρα. Και στα ελληνικά το μεταφράζουμε αθλητέ ψυχολογία. Αθλητέ όμως είναι αρσενικό γένος. Ε, Και με την λέξη αυτή υποδηλώνουμε και το αρσενικό και το θηλυκό. Δηλαδή και τους αθλητές και τις αθλήτριες. Καλύπτει δηλαδή και τα δύο φύλλα. Σε άλλο βιβλίο, Γυναική επιχειρηματικότητα στην ελληνική Ήπεθρο. Τι θέματα έχουμε βάλει. Business women, εδώ το ουσιαστικό το αγγλικό, χρησιμοποιεί και την έμφιλη διάσταση. Και στα ελληνικά μεταφράζουμε γυναίκες επιχειρηματίες Ελλάδα. Και ε, υπάρχει άλλη μια θεματική Rural Women Employment Greece, το οποίο δηλώνει το ε, φύλλο, το θηλυκό, αλλά εντάξει, προφανώς δεν υπάρχει ελληνική μετάφραση, δεν, έχει, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, αλλά δηλώνεται στην ε, μετάφραση με αυτόν τον τρόπο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το gender Fields, Rural Women, που χρησιμοποιεί, ε, πώς δηλώνεται εδώ, όπα, συγγνώμη, η έμφυλη διάσταση με τις θεματικές επικεφαλίδες γυναίκες, κοινωνικές συνθήκες, που είναι μια γενική θεματική επικεφαλίδα και δίπλα βλέπουμε αγρότες. Άρα μιλάμε ό, όχι για αγρότες, για αγρότες και για να δηλώσουμε την έμφυλη διάσταση βάζουμε μια άλλη θεματική επικεφαλίδα, το γυναίκες, κοινωνικές συνθήκες. Προφανώ δεν θέλαμε να δημιουργηθεί εδώ μια επιπλέον θεματική επικεφαλίδα. Δεν το γνωρίζω το ίδιο βιβλίο τώρα σε άλλη βιβλιοθήκη. Πώς δηλώνεται η έμφυλη διάσταση. Βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης τα θέματα. Γυναίκες στην αγροτική ανάπτυξη. Άλλο θέμα, αγρότες, αγρότησες και γυναίκες ε, στη γεωργία. Οπότε εδώ έχουμε καθαρά ε, ε, την έμφυλη διάσταση με τις θεματικές επικεφαλίδες. Ε, αν μπορούμε τώρα να, να, αλλάξουμε τελείως τους καταλόγους μας και να Χρησιμοποιούμε τη θηλυκοποίηση σε όλες τις θεματικές επικεφαλίδες μας. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Θέλει πάρα πολύ κόπο και προσωπικό και χρόνο. Απλά το θέτουμε ως προβληματισμό και θέμα συζήτησης. Αν αξίζει να γίνει. Τέλος, θα τελειώσω με αυτό το παράδειγμα της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στους καταλόγους μας, που μας απασχολεί όλους, πιστεύω, τον τελευταίο καιρό, Πέρυσι, νομίζω, είχαμε τα γενέθλια τη εμφάνιση του ChatGPT, όπως όπω ανέφερε ένα χθεσινό ομιλητή. Αν δεν κάνω λάθο, πώ θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη του καταλόγου μα. Ε, θεωρώ ότι θα επηρεάσει και τη μετάφραση. Μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένα πλέον, στι ματικέ επικεφαλίδε ή σε οτιδήποτε άλλο, με χρήση εργαλείων τεχνητή νοημοσύνη. Την αναζήτηση στου καταλόγου μα, το πώ κάνουμε αναζήτηση για να βρούμε του πόρου που επιθυμούμε, τη προσωπική προσωποποιημένες προτάσεις και, ω προ ως προς τους χρήστες, προφανώς για να τους προτείνει βιβλία ε, σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους σύμφωνα με το ιστορικό δανεισμό τους, αλλά προσωποποιημένες προτάσεις και ως προς τις θεματικές επικεφαλίδες που εισάγουμε εμείς οι ε, καταλογογράφοι στους καταλόγους. Ε, και η φυσική γλώσσα πιστεύω ότι θα έχει μεγαλύτερη εμφάνιση πλέον, θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη εμφάνιση στους καταλόγους μας και αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια, δεν σας καθυστερώ. Ένα παράδειγμα, πώ έχει έρθει μάλλον η αλλαγή. ίσω εμεί να μην έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Πιστεύω πολύ γρήγορα θα αλλάξουν οι κατάλογοι μα. Στα αριστερά τη οθόνη βλέπετε την σύνθετη αναζήτηση από τον κατάλογο τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Είναι από το Κόχα. Προφανώ όσοι έχουν Κόχα χρησιμοποιούν το ίδιο μενού. Στη σύνθετη αναζήτηση έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε του όρου και ή όχι, του Boolean Operators και εκπαιδεύουμε, κάνουμε σεμινάρια γραμματισμού στου φοιτητέ, στι φοιτήτριε. Να ψάχνουμε αυτού του τρόπου. Στο κέντρο τη οθόνη βλέπετε και συμβουλέ αναζήτηση από τη σελίδα του Ηλσά, πώ συμβουλεύει να γίνεται η αναζήτηση. Είναι τα σύμβολα μπαλαντέρ, που κάναμε και στη σχολή εδώ και 20 χρόνια, με τη χρήση αστερίσκου, με τα σύμβολα αποκοπή κτλ. και με του τελεστέ Boolean, πώ ε, του χρησιμοποιούμε. Στα δεξιά βλέπετε ένα παράδειγμα αναζήτηση από το ChatGPT. Στο οποίο χρησιμοποιείται η φυσική γλώσσα. Γι' αυτό έβαλα αυτό το παράδειγμα. Ε, η φυσική γλώσσα είναι πλέον αυτή που χρησιμοποιούν οι φοιτητέ και οι φοιτήτριε και αυτή θα μα απασχολήσει στο μέλλον. Επομένω, όταν γράφουμε εμεί απευθεία σε, σε ένα λογισμικό, μπορεί να μου προτείνει ένα βιβλίο για την επιχειρηματικότητα των γυναικών, και μα απαντάει φυσικά με την οποιαδήποτε πρόταση, και μετά μπορούμε να περιορίσουμε. Την αναζήτηση, έστω ότι ήταν στον κατάλογό μα. Μπορεί να, να, να μου βρει αυτό το βιβλίο σε αυτή τη συλλογή σε αυτό το βιβλιοστάσιο, ή ένα βιβλίο να μου προτείνεις που να μην είναι δανεισμένο, και όλα αυτά να τα κάνουμε στη φυσική γλώσσα. Ούτε με end, ούτε με or, ούτε με not. Επομένω, ε, εδώ θα τελειώσω με αυτού του προβληματισμού. Εάν πρέπει να πάρουμε ήδη δραστικά μέτρα για να εφαρμόσουμε, να ενσωματώσουμε άλλε τεχνικέ αναζήτηση στους καταλόγου μα, γιατί θεωρώ ότι έχει έρθει ήδη η αλλαγή, έχουμε μείνει μάλλον πίσω. Οι φοιτητέ και οι φοιτήτριέ μα χρησιμοποιούν άλλε μεθόδου για να εντοπίσουν πόρου. Ε, και ίσω είναι μια καλή αφορμή να το συζητήσουμε παραπέρα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.